Είμαστε με την Μάρο Λόκου, την πρόεδρο του Συλλόγου Κομωτών Λέσβου και βρισκόμαστε στην Κυψέλη γιατί οι κομωτές εδώ του νησιού μας θα κουρέψουν τα παιδιά να τα φτιάξουν για το Πάσχα. Ήρθαμε για ακόμα μια φορά στην Κυψέλη να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, να δώσουμε αγάπη και στα παιδιά, να πάρουμε κι εμείς δύναμη σαν που είναι αυτές οι Άγιες ημέρες. Ερχόμαστε πολύ συχνά, είχαμε ραντεβού σήμερα. Να τα καλοποιήσουμε, να τα φτιάξουμε, να χαρούν, μας περιμέναν. Δεν είναι η πρώτη κοινωνική όμως δράση που κάνετε. Ερχόμαστε καταρχήν πολύ συχνά στην Κυψέλη, σχεδόν κάθε μήνα. Έχουμε δημιουργήσει και το κοινωνικό κομμωτήριο. Πάνω το κουρεύουμε στο ΙΕΚΑ πάνω στις Μυτιλίνες. Για όλους τους άπορους, για αυτούς που δεν μπορούν να δυνατούν δηλαδή να πάνε σε κομμωτήριο, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και κούρεμα και χτίσμα και βαφές, από όλα, ό,τι θέλουν. Μπορούν να έρθουν. Ευκαιρία κιόλα τώρα να το πω, να πάρουν ένα τηλέφωνο θέλουν στο Δήμο, στην κυρία Τσουκαρέλη, στο 27501, να κλείσουν ένα ραντεβού, να έρθουν. Έχει πάρα πολλές οικογένειες που έχουν πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έρχονται. Έρχονται πολύ λίγα άτομα, ενώ ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Τώρα ντρέπονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έρχονται. Εμείς θέλουμε να έρθουν. Γιατί και τα παιδιά στο ΙΕΚ θα βοηθηθούν με τα κουρέματα που θα κάνουμε εμείς, ας πούμε, και θα βλέπουν και μαθαίνουν κιόλας. Και θα βοηθήσουμε και πολύ κόσμο που έχει ανάγκη. Πολλοί επαγγελματίες δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Εσείς πώς το αποφασίσατε? Ήταν μια ιδέα εδώ και 2 χρόνια, 3. Είχαμε μιλήσει καταρχήν στην αρχή παλιά με την κυρία Αντωνέλη, όταν ήταν τότε στο Δήμο. Του σωματείου τότε των κομμωτών είπαμε να προσφέρουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τους άπορους και όλα αυτά. Πήγαμε, μιλήσαμε με την κυρία Αντωνέλη, του δέχτηκε πολύ ευχάριστα. Του διοργανώσαμε πάρα πολύ ωραία, ερχόνταν και πάρα πολλοί σχόλοι. Σταματήσαμε μετά βέβαια λόγω κορονοϊού και αυτά. Είπαμε ότι ξαναρχίσουμε τώρα πάλι, να προσφέρουμε αγάπη. Δεν είναι όλα λεφτά. Μπορούμε δηλαδή και να βοηθήσουμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή θέλαμε και να το κάνουμε, δηλαδή θέλουμε πολύ να βοηθήσουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Καλό. Πρέπει να προσφέρει να κάνει και ένα καλό. Όχι να είναι όλο μόνο να παίρνει χρήματα και τέτοια. Το σωστό είναι. Θέλω να ευχαριστήσω και πάρα πολύ και το ΙΕΚ Μυτιλίνης, γιατί ο διευθυντής, ο κ. Μακαρόνης, ήταν πολύ πρόθυμος. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να ανοίξει το ΙΕΚ, ας πούμε, για μας, για τους κομμωτές, να πάμε να βοηθάμε και καθημερινά, να μπορούμε να πηγαίνουμε, να κουρεύουμε τους απόρους. Και έχει προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τα παιδιά και οι δασκάλες. Εννοείται και οι κομμωτές Λέσβου και οι κομμωτές Καρδιάς, δηλαδή όλοι θέλουν να προσφέρουν πάρα πολύ. Παρόλο που είναι και οι μέρες έτσι δύσκολες και από θέμα δουλειάς είναι λόγω οι μέρες αυτές και έχουν πιο πολύ εδώ και αυτά, η αλήθεια είναι ήρθαν όλοι να βοηθήσουν, ήταν όλοι, θέλαν πάρα πολύ να βοηθήσουν όλοι. Και είναι οι κομμωτές της Καρδιάς. Οι κομμωτές της Καρδιάς έχουν ξεκινήσει από, το έχει ξεκινήσει η Λορεάλ. Και είναι όλοι αυτοί που αγαπάνε να κάνουν αυτό το πράγμα. Θέλουν να βοηθάνε χωρίς κέρδος. Αφιλοκερδός, να προσφέρουν αγάπη και τις υπηρεσίες τους, να κουρέψουν. Είναι χαρά, η δημιουργία είναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι μεγάλη ευτυχία αυτό που παίρνουμε. Και εδώ όταν ερχόμαστε και εκεί όταν κουρεύουμε και στο ΙΕΚ όταν κουρεύουμε τους απόρους. Είναι μια χαρά. Δεν μπορώ να την περιγράψω. Τι θέλεις να μας ευχηθείς για το Πάσχα? Καταρχήν να είμαστε όλοι καλά. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα και ειρήνη. Να περάσουμε ένα όμορφο Πάσχα. Ήσυχο Πάσχα, να είμαστε όλοι χαρούμενοι.